Μπάκεβιτς Περσία στο δίδυμο του ΠΑΟΚ. Κασάπης που κόβει το σουτ έξω από την εστία του Κιώτη. Για να δούμε τι δείχνει ο Τσακαράκης. Σε κόρνερ τελικά. Σπάσεις που θα το εκτελέσει ο Σέρβος. Πρώτο δοκάρι έφυγε πολύ γρήγορα για την γυριστή κεφαλιά. Το σουτ στο πάτος του Κασκαμπή out. Γεωργιάδης που ολιγορεί εκεί. Αλλά τελικά ελευθερώνει ωραία στο πλάι για τον Άστον. Το γέμισμα Κασκαμπής. Καταπληκτική επέμβαση από το Χιώτη. Πάοκ επιμένει, γεμίζει ο Σπάσιτς. Πάλι για τον Κατσαμπή, μόνο στο κουλάκι ο της ολιγορεί και από τις κόντρες μπλοκάρει ο Χιώτης. Λάθος πάνω στο Τζάρτα που κάνει το 1-2 με τον Ζήκο. Συρτή παλιά έξυπνη για τον Ντέμι, τον Νικολαίδη που με τη μία βγάζει τον Ίβιτς σε τα τέτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ίβιτς που πέφτει και σφυρίζει πέναλτι ο Τσακαράκης. Δίνει πέναλτι ο Τσακαράκης στην προσπάθεια του Ήλια Ίβιτς που έμπαινε στην περιοχή του Πουρλιωτόπουλου και βγάζει την κόκκινη κάρτα. Για τον Κουλακιώτη που τον είδατε να του λέει σε παρακαλώ πολύ πριν τραβήξει την κάρτα. Ο Ίβιτς λοιπόν δεν είχε φανεί μέχρι αυτό το σημείο. Δείτε εδώ. Περνάει, είδατε, βρήκε την μπάλα με το αριστερό και εκεί πια του μάζεψε τα πόδια ο Κουλακιώτης που έκανε το τάκλιν. Πέφτει ο Πουρλιωτόπουλος σωστά, αλλά ο Τσάρτας κάνει το 0-1. Ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ λοιπόν στο 27ο λεπτό. Ένα γκολ που τόσο έψαχνε η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι για να ηρεμήσει το ρυθμό. Που ο ΠΑΟΚ είχε απόλυτα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και που αυτό ήταν που είχε τις ευκαιρίες. Νάντια το ίδιο του, Τσάρτας, στον ελεύθερο Λάκη. Ίβιτς και Νικολαίδης βγαίνουν μπροστά. Και ο Νικολαίδης έχει χώρο, παίρνει την πάσα από το Λάκη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Το σουτ του Νικολαίδη, αφού βρήκε ο Πουρλιωτόπουλος, το σταμάτησαν ο πιστοχωρημένοι και Γεωργιάδης και Κασκαμπής. Κούτσι στον αέρα με το Ζήκο που κερδίζει. Νικολαίδης. Βλέπει το Λάκη και του κάνει καταπληκτική παλιά. Ο Λάκης μπαίνει στην περιοχή, είναι αφύλακτος, πλασάρει 2-0. Η ΑΕΚ με πολύ απλή κίνηση, με έναν εξαιρετικό συνδυασμό, κάνει το 0-2 με τον γκολ του Βασίλη Λάκη στο 31ο λεπτό. ΠΑΟΚ θέλει 4 γκολ πια για να γυρίσει το αποτέλεσμα. Καθώς ακόμη και το 3-2 υπέρ του είναι υπέρ της ΑΕΚ, με τα γκολ που έχει πετύχει εκτός έδρας. Εδώ δείτε το Λάκη. Φεύγει κανονικά στην πλάτη του Κωνσταντινίδη, στην ασίστ του Νικολαίδη που άλλαξε ρόλο εδώ. Νάστος που θέλει να ελευθερωθεί ανεβαίνοντας κιόλας. Πολύ έξυπνη κάθε την παλιά για το Σπάσιτς. Βγαίνει και πιάνει την παλαχιώτης και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Εδώ πιάνει ο Χιώτης την μπάλα και βγαίνει και την καπακώνει πριν φύγει από τη γραμμή του. Η αλλαγή του για το Ζαγοράκι και θέλει να βγει στο κενό χώρο ο Λάκης. Το Κωνσταντινίδη να περάσει ο Λάκης, τα κατάφερε στον Νικολαίδη. Γύρισμα 0-3. Καταπληκτικό γκολ με αυτή τη φορά τους ρόλους να αντιστρέφονται. Το 47. Αυτή τη φορά είναι ο Λάκης που αναλαμβάνει την τροφοδότηση του Νικολαίδη. Ανάποδα ακριβώς από τη φάση του 39. Και ο Ντέμις Νικολαίδης πετυχαίνει και αυτός το έκτο του γκολ στο δεσμό του κυπέλου. Πολύ ωραίο πέρασμα του Λάκη εκεί με τον Κωνσταντινίδη. Πάω ΚΑΕΚ 0-3 στο 47. Στο ρελαντή πια η ΑΕΚ έχει το 0-3, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Όσο μπορεί κάνει και η οικονομία δυνάμεων, ούτε το πάω εξάλλου φορτσάρι πλέον ιδιαίτερα. Λογικότατο είναι. Παλιά με πολύ φάλτσο και ακριβία τελικά βγαίνει για τον Νικολαίδη το Τζάρτα. Το σουτ εξουδετερώνει ο Πουρλιωτόπουλος με ωραία επέμβαση στην κλειστή του γωνιά. Και που βγάζει μια πολύ έξυπνη παλιά για τον Βασίλη Λάκη τώρα. Αυτό μπαίνει από πλάγια, στρώνει στον Ίβιτς στο πλασέ. Το 4-0 για την ΑΕΚ με σκόρερ τον Ήλια Ίβιτς. Που ζητάει από την εξέδρα να σοπάσει. Για το όσο έχει ακούσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα, στο 90 λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ μεγαλώνει κι άλλο τη διαφορά. Ο Ήλια Ίβιτς σκοράρει για δεύτερη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ στο κύπελο. Εδώ. Εξαιρετικό πλασέ στην γωνιά του Πουρλιωτόπουλου. Πάλι από πλαγιοκόπηση του Λάκη και γύρισμα της μπάλας όπως έκανε και στο 47 με τον Νικολαίδη. Αυτό λοιπόν είναι το 0-4 που όπως όλα δείχνουν σφραγίζει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και τελείωσε το παιχνίδι εκεί. Εκεί κρίθηκαν όλα, πιστεύεις. Έτσι φάνηκε. Πάντως αυτό πιστεύεις ότι θα επηρεάσει το πρωτάθλημα, αυτό το 4-0, την ομάδα στο πρωτάθλημα. Με μεγάλη ομάδα πρέπει να συνέρχεται γρήγορα και εμείς έχουμε την Κυριακή δύσκολο παιχνίδι και ελπίζουμε να κερδίσουμε, να παίζουμε καλά, να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και στις χαρές και στις λύπες. Κοιτάμε το παιχνίδι της Κυριακής. Θα σε επηρεάσει, πιστεύεις αυτή ή τα. Θα δείξει, πιστεύω πως όχι.
Βασίλη, ένα σχόλιο θα μου κάνεις. Δεν αγωνίστηκες, αλλά ωστόσο είδες το παιχνίδι. Το σχόλιο είναι αισιόδοξο. Είδαμε τον κόσμο μετά το. Νομίζω ότι το παιχνίδι τελείωσε το 27 με το πέναλτι. Όχι ότι η αποβολή, όσο το 0-1. Όλους εντυπωσίασε πάντως ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Μας εντυπωσίασε πολύ ο κόσμος. Όχι στις κακές τους στιγμές, γιατί πέταξε κάτι κέρματα και κάτι αντικείμενα στα γνωστά. Σίγουρα υπήρχαν αυτά, αλλά. Φοβάσαι πως επηρεάσει αυτή η ήττα την ομάδα. Όχι, όχι, δεν θα επηρεάσει κανένα. Μέχρι το 20-25 ήταν καλύτερη ομάδα. Χάσαμε 2-3 καλές ευκαιρίες για να προηγηθούμε. Όμως καθοριστική ήταν η φάση του πέναλτι και της αποβολής. Νομίζω από εκεί και πέρα δίκαια χάσαμε. Με μεγάλο σκορ. Εντάξει, βγήκαμε έξω από το θεσμό του κυπέλλου. Τώρα στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Θυμάμαι την πρώτη φάση, δεν ήταν ο Βασικά στο πρώτο ημίχρονο του σημερινού παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες που αντιμετωπίζανε το παιχνίδι με τη σκέψη να το κερδίσουν. Κατάφεραν να δημιουργήσουν καλές φάσεις. Fomos nós mais felizes, conseguimos concretizar nos momentos certos. Εμείς ήμασταν πιο τυχεροί, καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις φάσεις μας, τις σωστές στιγμές. Saímos com o primeiro gol, saímos com um jogador a mais. Μετά από το πρώτο γκολ, συνεχίζαμε να παίζουμε και με ένα παίκτη περισσότερο. Sabemos quanto isso vale, naturalmente. Mas também sabemos que muitas vezes acontece o contrário, as equipas desconcentram-se e as outras agigantam-se. Ξέρουμε βεβαίως πως αξίζει αυτό, αλλά επίσης ξέρουμε από την άλλη πλευρά ότι πολλές φορές μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, η ομάδα που μένει με περισσότερες παίκτες μπορεί να αποδιοργανωθεί και να χάσει την συγκέντρωσή της και η άλλη ομάδα που μένει με λιγότερους παίκτες να μεγαλώσει. Mas os meus jogadores mantiveram uma postura como se estivessem a jogar contra o 11. Αλλά οι ποδοσφαιριστές μου κράτησαν την ίδια στάση σαν να συνέχισαν να παίζουν έναν 2-11. O que nos permitiu controlar o jogo. Κάτι που μας επιτρέψε να ελέγξουμε το παιχνίδι. Sabíamos que na segunda parte o Pauok ia tentar virar tudo. Ξέραμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Pauok θα προσπαθήσει να γυρίσει το παιχνίδι. Mas o terceiro golo foi muito cedo, num momento chave do jogo. Αλλά το τρίτο γκολ ήρθε πολύ νωρίς, σε μια στιγμή κλειδί στο παιχνίδι. E a partir daí o jogo ficou sentenciado. Ficou sentenciado, terminou a partir daí. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι είχε τελειώσει. Πιστεύω ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δημιουργήσει 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Μπορούμε να πούμε ότι εμείς είχαμε περιοχή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεχτήκαμε γκολ, που έγινε αυτή η φάση. Μετά. Μετά για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο γκολ. Που πραγματικά στο δεύτερο μήχρονο και είπα στους παίκτες ότι χρειάζεται να σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Αυτό το λέω χωρίς να έχω δικολογία καμία, ούτε να υποτιμήσω τον αντίπαλο, ιδιαίτερα και τι έχω. Στο τέλος δίκαια και κέρδισε και δίκαια πέρασε στο επόμενο γύρο. Αλλά απλά δύσκολο ήταν για εμάς γιατί έχουμε ίδια ομάδα σχεδόν η άμυνα στο πέμπτο παιχνίδι που παίζουμε, αυτό με την ΑΕΚ, που σε αυτό το παιχνίδι μπήκε και κούραση, που το έχουμε, που το μπορούσαμε να δούμε και στο δεύτερο μήχρονο ιδιαίτερα. Σε 3-4 παίκτες που δεν μπορούσαμε να έχουμε καμία λύση. Αυτή που πάω ήξερε και μπορούσε να κάνει στα προηγούμενα παιχνίδια. Επικράτησε του ΠΑΟΚ με 4-0. Το εισιτήριο της πρόκρισης για την ημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδος εξασφάλισε η ΑΕΚ, η οποία έφυγε νικήτρια με σκορ 4-0 από την Τούμπα, στερώντας από τον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του κυπελούχου Ελλάδος.
Στο 27ο λεπτό, ο Κουλακιώτης μάρκαρε τον Ίβιτς μέσα στην περιοχή με αποτέλεσμα ο διαιτητής Τσαγκαράκης να δείξει το σημείο του πέναλτι και ταυτόχρονα την κόκκινη κάρτα στον αμυντικό του ΠΑΟΚ σε μια φάση που έκρινε σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του αγώνα. Ο Τσάρτας ανέλαβε την εκτέλεση ανοίγοντας το σκορ για την ΑΕΚ. 11 λεπτά αργότερα ο Νικολαίδης βρήκε στον κενό χώρο τον Λάκη, ο οποίος προχώρησε και πλάσαρε τον Πουλιοτόπουλο για το 0-2. Στο 47 οι ρόλοι των δύο αντιστράφηκαν, ο Λάκης ήταν αυτός που σέντραρε από δεξιά και ο Νικολαίδης με σουτ στην κίνηση ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 0-3. Το τελικό 4-0 για την ΑΕΚ διαμόρφωσε στο 90 λεπτό μετά την παλιά του Λάκη ο Ηλία Ίβιτς. Η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε.